Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα. Φτάσαμε πλέον στην τελευταία εβδομάδα. Την Παρασκευή έχουμε παραμονή Χριστουγέννων. Λοιπόν, είναι Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου του 2021. Μέχρι και τις 8 θα είμαστε μαζί. Και όπως κάνουμε εδώ και καιρό, σημείο αναφοράς οι Δήμοι, οι 66 Δήμοι της μεγαλύτερης περιφέρειας της χώρας, της περιφέρειας Αττικής, όπου κάθε Δήμος πραγματικά έχει δώσει τον καλύτερο του εαυτό φέτος. Τους έχουμε περισσότερο ανάγκη από ποτέ για να περάσουμε πολύ όμορφα, να γιορτάσουμε ο κάθε ένας από εμάς στην πόλη μας, στο Δήμο μας, στη γειτονιά μας, με τους δικούς μας ανθρώπους, με την οικογένειά μας. Και η αλήθεια είναι δεν κουράζομαι να το λέω κάθε βράδυ. Και οι 66 Δήμοι έχουν κάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Λοιπόν, δυστυχώς θα ξεκινήσω με τα δυσάρεστα, γιατί πρέπει να ενημερωθείτε για την εικόνα, τη μεγάλη εικόνα της πανδημίας. Δυστυχώς η μετάλλαξη όμικρον απειλεί και αυτά τα Χριστούγεννα και για εμάς φέτος, αλλά και παγκόσμια είναι πολύ δύσκολη η εικόνα. Δυστυχώς οι θάνατοι είναι πάρα πολύ υψηλά οι δείκτες. Έχουμε φτάσει στους 19.976 νεκρούς και με βλέπετε ότι το διαβάζω και το ξαναδιαβάζω δεύτερη φορά, γιατί δυστυχώς επιβεβαιώνονται πλήρως οι επιστήμονες που έλεγαν πως θα φτάσουμε τα Χριστούγεννα αυτά και θα έχουμε ξεπεράσει τους 20.000 θανάτους. Είναι ένας πόλεμος για την Ελλάδα, αν σκεφτείτε ότι καθημερινά, όπως και σήμερα, χάσαμε 85 συμπολίτες μας. Μέσα σε 24 μόλις ώρες, μέσα σε μία μόλις ημέρα, ο κορονοϊός σκότωσε 85 ανθρώπους. Λοιπόν, οι αριθμοί είναι πολύ σκληροί. 670 διασωνωμένοι ασθενείς δίνουν τη μάχη τους στις εντατικές. Είναι 555 οι ανεμβολίαστοι. Και τα κρούσματα, οι νέες μολύνσεις σε σχέση και με τα τεστ πάντα που γίνονται, είναι 3.689. Έχουμε τα νέα μέτρα τα οποία θα μπουν στη ζωή μας για να δούμε πώς θα γιορτάσουμε φέτος αυτά τα Χριστούγεννα, την πρωτοχρονιά, τις γιορτές αυτές και για το αν και εσείς οι εμβολιασμένοι, όσοι έχετε εμβολιαστεί, θα πρέπει να κάνετε rapid test, να πληρώσετε από την τσέπη σας rapid test, ώστε να μπορέσετε να γιορτάσετε σε κλειστούς χώρους, σε ρέστορα, σε εστιατόρια, σε μπαρ, σε κλαμπ. Λοιπόν, θα τα δούμε γιατί όντως εδώ είναι πολύ δύσκολα τα όσα συμβαίνουν. Θέλω να φύγουμε από αυτό το σκοτάδι της πανδημίας και να γεμίσει φως η ψυχή μας. Και θα πάω στο Δήμο Κηφισιάς απόψε σημείο αναφοράς. Η κυρία Νίνα Βλάχου, η Αντιδήμαρχος Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας, ΚΕΠ και πολλών άλλων, γιατί είναι ένα πολύ πλούσιο χαρτοφυλάκιο, εκπροσωπεί απόψε την Κηφισιά, ο Δήμαρχος, ο κύριος Γιώργος Τομάκος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μέσω σύνδεσης. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αισθάνομαι και εγώ πάρα πολύ άσχημα από τον πρόλογό σου με το θέμα της πανδημίας και εκείνο που πρέπει αυτή τη στιγμή είναι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όλοι μας. Είναι πολύ λυπηρό κάθε μέρα να χάνονται τόσοι άνθρωποι. Είναι πολύ κρίμα να είμαστε όλοι εμείς εμβολιασμένοι. Και κάποιοι να μην σκέπτονται ούτε την ατομική βασικά ευθύνη τους, ούτε την κοινωνική ευθύνη και να εμβολιαζόμαστε εμείς, να κάνουμε το καθήκον μας απέναντι στην υγειονομική όλη κατάσταση και στην πολιτεία και σε όλη την Ευρώπη, όλος ο κόσμος που εμβολιάζεται και να είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι από φόβο, από κάποιες ιδέες παράξενες, δηλαδή το να μην ακούς, σκέπτομαι την επιστήμη σήμερα, είναι σαν να παίρνεις το κεφάλι σου, Φραντζέσκα, και να το χτυπάς στον τοίχο. Δεν έχει ξαναγίνει δηλαδή τέτοιο πράγμα. Είναι τραγικό. Αν δεις τι έχει συμβεί από όταν είχε πρωτοβγεί η ασπιρίνη, ας πούμε, που δεν πίστευαν στην ασπιρίνη και δεν την έπιναν, ή από τότε που έχει βγει το οτιδήποτε και δημιουργεί το πάντοτε ένα τέτοιο περίεργο κύμα. Τώρα όμως η επιστήμη τρέχει και τρέχει με ηλιγιώδη ταχύτητα. Γιατί δεν πιστεύουν, δεν μπορώ να καταλάβω. Και στην τελική, γιατί τόσος εγωισμός, γιατί περί εγωισμού πρόκειται. Δεν επιτρέπεται αυτή τη στιγμή να μην εμβολιάζεται άνθρωπος. Είναι τραγικό και να ακούγεται μόνο. Κάνατε την τρίτη δόση. Γιατί ειλικρινά, επειδή το ξεκίνησες, ήθελα άλλα πράγματα να πω. Αλλά λυπούμε πάρα πολύ για τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους μας που χάνονται. Είναι τόσο κρίμα να χάνονται άνθρωποι. Να χάνονται κάθε μέρα 80 και 90 άνθρωποι. Μα ούτε μισός δεν έπρεπε, ούτε ένας δεν έπρεπε να χάνεται. Δεν επιτρέπεται, εφόσον υπάρχει πλέον η ασπίδα μας, που η ασπίδα μας είναι το εμβόλιο.
Κάνατε την τρίτη δόση. Πέρσι δεν το είχαμε και δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Τώρα που το έχουμε πάλι, κάνουμε όλα αυτά. Δεν είδες τι έπαθε ο Γιώργος Τράγκας. Ένας από τους πιο έξυπνους δημοσιογράφους, από τους πιο. Ένα άνθρωπος ο οποίος έπιανε πουλιά στον αέρα, αν μου επιτρέπετε αυτή η λαϊκή έκφραση, και ξαφνικά από φόβο χάθηκε ένας τέτοιος άνθρωπος. Και όχι μόνο ένας τέτοιος, χιλιάδες, δεκάδες, εκατοντάδες τέτοιοι. Κυρία Βλάχου, Νίνα, επειδή είμαστε. Τώρα ναι, δεν μπορώ, τι να σου πω, συγγνώμη. Έκανε την τρίτη δόση, για θέλουν να στέλνουν όλοι οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης το μήνυμα. Βεβαίως και την έκανα, αμφιβάλλησε ότι θα την έκανα. Πριν 15 μέρες έκανα και την τρίτη δόση. Και εγώ είχα κάποια διαθεσιούλα, κάτι. Αλλά το θέμα είναι το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα είναι υπέρ της κοινωνικής ευθύνης. Και φυσικά και της ατομικής. Αλλά δεν θα κοιτάξουμε μόνο τον ατομισμό μας. Θα κοιτάξουμε τον κόσμο όλο. Τα παιδιά μας. Δεν είναι τραγικό δηλαδή αυτό που βλέπω. Ισχύει. Τέλος πάντων, εμείς εδώ στην Κηφισιά ήθελα να σου πω τώρα. Ναι. Ότι προσπαθούμε να αλλάξουμε, μέσα σε αυτή την ομικλώδη κατάσταση και μέσα σε αυτό το γκρίζο τοπίο να δώσουμε μια ανάσα αισιοδοξίας στον κόσμο ο οποίος πραγματικά υποφέρει. Υποφέρει ψυχικά. Δεν βλέπεις, όλοι είναι μελαγχολικοί. Βλέπουμε από εμάς. Πόσο μάλλον που, ας πούμε, που εμείς υποτίθεται ότι έχουμε τόσα καθήκοντα. Οι άνθρωποι έχουν κλειστεί μέσα στα σπίτια τους και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Γι' αυτό προσπαθήσαμε να τους δώσουμε λίγο φως. Ο Δήμαρχος, ο Γιώργος Οθωμάκος, ο οποίος, όπως ξέρεις, ήταν τόσο προσεκτικός, τόσο καλά προσεκτικός και έλεγε όλα αυτά τα πράγματα και παρόλα αυτά και εκείνος κάποια στιγμή αρρώστησε από τον κορονοϊό και παρόλα αυτά μέσα από, μέσα από το νοσοκομείο, από εκεί που ήταν βλέποντας... Σωτηρία, με πνευμονία. Με έπαιρνε κάθε μέρα, μου έστελε μηνύματα και μου έλεγε «Νίνα, προσέξτε, να είναι φωτισμένη η Κηφισιά, να βλέπει ο κόσμος ένα παράθυρο ελπίδας». Και αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε. Ούτε το γούστο να κάνουμε και να πούμε ότι είμαστε οι τέλειοι, γιατί θα πρέπει να σου πω, Φραντζέσκα μου, ότι εμείς μόνοι μας στολίζουμε. Δεν έχουμε καμία εταιρεία πίσω μας. Μόνοι μας και χαίρεται ο κόσμος και χαιρόμαστε κι εμείς. Φέτος λοιπόν, δώσαμε περισσότερη λάμψη και στις γειτονιές μας και στις περιοχές, στις αδάμες, οι οποίες είχαν πολλά, ήταν πυρόπληκτοι άνθρωποι. Βάλαμε και εκεί δεντράκια, βάλαμε με τη βοήθεια συλλόγων, τον Εξορεστικό Σύλλογο και τον Πολιτιστικό των Αδαμών, με άλλους συλλόγους σε συνεργασία. Προσπαθήσαμε να δώσουμε στους ανθρώπους ένα πνεύμα, ένα βλέμμα αισιοδοξίας προς τα γύρω μας. Δεν είπαμε ότι θα βγαίνουμε έξω και θα χορεύουμε, αλλά οπωσδήποτε και τα δέντρα μας τα στολίσαμε, το κεντρικό δέντρο της Ερυθρέας και το κέντρο, και το κεντρικό της Ερυθρέας, το κεντρικό της Ερυθρέας ναι, αλλά και το κεντρικό της Κηφισιάς, προσπαθήσαμε να τους δώσουμε μία λάμψη και αθλητισμού. Δηλαδή, στη Μένα Ερυθρέα το άναψαν το φως οι Αμαζόνες, ο Σύλλογος Αμαζόνων, οι οποίες είναι βολεϊπολίστριες, και στην Κηφισιά επίσης είχε Ολυμπιακή δάδα, διότι ήταν ο Μίλτος ο Τεντόγλου, ο οποίος ανήκε εδώ στο Γυμναστικό Σύλλογο Κηφισιά, ο χρυσός Ολυμπιονίκης μας. Χρυσός Ολυμπιονίκης, που άναψε και αυτό στο δέντρο. Ήταν πάρα πολύ όμορφα. Ο κόσμος προσεγμένος, ούτε συνοστίστηκε, ούτε συχνοτίστηκε. Ήταν σε κάποιες αποστάσεις. Κόσμος όμως υπήρχε. Δηλαδή και όλοι αυτοί που ήρθανε μας δηλώνανε απερίφραστα ότι είναι εμβολιασμένοι. Και ότι πρέπει όλοι να εμβολιαστούν για να μπορέσουμε να περάσουμε τα Χριστούγεννα. Δεν βλέπεις τι γίνεται γύρω μας σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Και έχουμε εδώ πέρα κάποιους οι οποίοι να λένε, με συγχωρείς, δεν θα κάνω πολιτική συζήτηση και ούτε και με ενδιαφέρει αυτό, αλλά να λένε ότι η κυβέρνηση σκοτώνει τον κόσμο. Δηλαδή να σηκώνονται τα μαλλιά σου στον αέρα. Δηλαδή να μην ξέρεις τι να πεις. Άνθρωποι που μας σώζουν να λέμε ότι μας καταστρέφουν. Τι είναι αυτό το οξύμορο, τι είναι αυτό το τρελό. Δηλαδή κάναμε τη νύχτα μέρα και τη μέρα νύχτα. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό. Συγγνώμη για αυτή την παρένθεση, επίθεση, αλλά είναι. Νίνα, καλά κάνεις και το θέτεις, γιατί υπήρξε επίθεση και στην αντιπρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, στην Άννα τη Μαστοράκου, και συνομιλούσαμε εκείνη την ημέρα, όπου την απείλησαν. Είχαμε και εισαγγελική παρέμβαση γι' αυτό. Και την αποκαλούσαν δολοφόνο τη γιατρό. Μα είναι τραγικό. Ενώ έχει σώσει πάρα πολύ κόσμο. Πώς το λένε, Θεοδωρακόπουλο, που βγαίνει, ο οποίος
πήγαν και τον, και τον λιντσάρανε σε μια ταβέρνα γιατί ρώτησε αν ήταν εμβολιασμένοι άνθρωποι. Τον κύριο Βασιλακόπουλο. Τον κύριο Βασιλακόπουλο, με συγχωρείς. Ναι. Λοιπόν, είναι τραγικό, δηλαδή, τους άλλους που συνέλαβαν, τους ανθρώπους, επίσης συνέλαβαν τον γυμνασιάρχη και τον πήγανε πού, στην αστυνομία, να του πούνε ότι παράνομοι. Πήραν τον νόμιμο άνθρωπο, τον νομοταγή και τον πήγανε και τον παραδώσαν στην αστυνομία. Τι είναι αυτά! Πού βρισκόμαστε δηλαδή αυτά, ούτε στον καιρό, πριν από 10 αιώνες δεν συνέβαιναν. Ναι. Είναι τραγικό, δεν μπορώ να σου πω πώς νιώθω, δηλαδή είναι απίστευτα αυτά που βλέπουμε γύρω μας. Άνθρωποι μορφωμένοι, άνθρωποι οι οποίοι είναι αξιοθαύμαστοι, να φτάνουν σε κάποια στιγμή, σε ένα σημείο, όπου να βάζουν ένα χί σε όλα. Γιατί για τρεις σταγόνες που μπαίνουν μέσα στο μπράτσο μας. Για τρεις σταγόνες για να μας σώσουν. Ναι. Ναι. Ναι, νομίζω ότι είσαι δικαίως αγανακτισμένη, γιατί αγανακτισμένη, με 20.000 νεκρούς. Ακριβώς. Πρέπει και λένε εσείς, η κυβέρνηση, η εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, στέλνετε το μήνυμα. Να πάει να εμβολιαστεί. Μα δηλαδή την ντροπή δεν ντρέπονται. Νίνα, να βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι έλεγες, και να λένε αυτά τα πράγματα. Μου έλεγες ότι υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον, τεράστια ανταπόκριση, γιατί εσείς όλοι στους δήμους βοηθάτε και στην μεταφορά όσων δεν μπορούμε, και στη μεταφορά στο εμβολιαστικό κέντρο και κατοίκων εμβολιασμού. Βεβαίως. Οι δήμοι και σε αυτό έχουν βάλει πλάτη. Είμαστε κάθετοι σε αυτό. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε όλο τον κόσμο. Ναι, όσοι μας ζητούν τη βοήθειά τους και για να εμβολιαστούν, και βεβαίως έχουν πυκνώσει τώρα, έχουν γίνει ορδές αυτοί που πηγαίνουν για να εμβολιαστούν, δεδομένου ότι κάποιοι άνθρωποι συνετίστηκαν και είδανε πως είναι. Είναι. Δηλαδή γίναν ρεαλιστές πλέον και όχι να νομίζουν ότι κάτι παίζει, που υπάρχει κάτι άλλο από πίσω. Αν είναι δυνατόν, εδώ η Εκκλησία, είδατε, η Εκκλησία, η επίσημη, ο Αρχιεπίσκοπος, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι νοήμονες, οι οποίοι είναι μορφωμένοι, οι οποίοι έχουν ιδέα του τι γίνεται γύρω μας, προτρέπουν τον κόσμο να εμβολιαστεί. Και υπάρχει και ένα μέρος του κλήρου, το οποίο ανθίσταται και σε αυτό. Δηλαδή είναι απίστευτο, είναι απίστευτο. Τέλος πάντων, Επιστρέφω στα Χριστούγεννα. Ναι, ναι, ναι. Να πω ότι σε λίγο θα έχουμε και σύνδεση. Είναι μαζί σου και η κυρία Λίλα Παπαδημητρίου, η πρόεδρος του πολιτιστικού οργανισμού Δημήτρης Βικέλας, για να δούμε και αναλυτικά όλο το πρόγραμμα. Περίμενε. Λοιπόν, να ξαναδούμε. Περίμενε, μισό λεπτό. Εκτός από όλα τα λαμπερά αυτά που λέμε, φωτογραφικό υλικό. Υπάρχουν και κάποια άλλα, δηλαδή που στολίσαμε περισσότερους δρόμους, όπως όλη τη Χαριλάου Τρικούπη, όλη την Ελαιών, τις γειτονιές κτλ. Υπάρχουν και κάποια πιο λαμπερά δρόμενα, τα οποία όμως είναι δρόμενα καρδιάς και ψυχής. Όπως υπάρχει η κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη, ο Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα, και φυσικά και το Ίδρυμα Μαριάννας Βαρδινογιάννη για το παιδί και την οικογένεια, που κάθε Πάσχα και κάθε Χριστούγεννα μας φέρουν 500 δέματα από γεμάτα με τροφές για ανθρώπους οι οποίοι είναι ευάλωτες ομάδες, τέλος πάντων, του πληθυσμού μας, γιατί και ο Δήμος φυσικά δίνει, αλλά αυτό είναι κάτι περισσό. Δηλαδή εκ του περισσού δίνουν ένα ακόμα μπουκέτο καλοσύνης στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι αυτών των ανθρώπων. Νίνα, σας βλέπουμε εδώ στις εργατικές πολυκατοικίες. Μπράβο, ναι. Μπράβο. Ναι. Έρθει η πρόεδρος του Ιδρύματος για το παιδί και την οικογένεια, η πρέσβης καλής θελήσεως, η κυρία Μαριάννα της UNESCO, και μας ήταν παρούσα για να δώσει τους χαιρετισμούς της και τις θερμές της το θερμό της χαιρετισμό στους παραλήπτες αυτών των δεμάτων. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, αυτά τα δέματα δεν δίδονται πια ανοιχτά, αλλά έρχονται με το σημείο αναφοράς ότι είναι εμβολιασμένοι, με τις ταυτότητές τους οι άνθρωποι, 10-10, 5-5. Εκεί είναι και η δημοτική μας αστυνομία και επιβλέπει τις αποστάσεις και παίρνουν αυτά τα δέματα ελπίδας και αγάπης. Αυτό είναι πολύ σημαντική δομή. Εγώ νομίζω ότι σου είπα πάρα πολλά. Ένα λεπτό, Νίνα, να δούμε σε παρακαλώ και το όλη η Κηφισιά μια αγκαλιά. Γιατί είδα το δήμαρχο της Κηφισιάς, τον Γιώργο το Θωμάκο, μαζί με το γιο του και την κόρη του. Ναι. Είχατε και αυτή τη δράση, γιατί ξέρεις, υπάρχει και ένας μύθος, αν θέλεις, ότι εδώ ούτως ή άλλως διαμένουν πιο ευκατάστατοι, άρα δεν υπάρχει ανάγκη. Θέλω να το ξεκαθαρίζουμε αυτό, ότι υπάρχουν πολλοί συνανθρωποί σας στην Κηφισιά που έχουν ανάγκη. Βέβαια, δεν είναι μόνο οι ψηλές μάντρες και οι πισίνες.
Ακριβώς. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ούτε τα προστοζήν. Βεβαίως. Λοιπόν, εδώ είναι ο Δήμαρχος με τα παιδιά του, στη δράση αυτή που έγινε και για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Βεβαίως, βεβαίως. Ωραία. Υπάρχει, ωραία. Υπάρχει αυτό. Και εκεί υπάρχουν κάποιοι χορηγοί, οι οποίοι και αυτοί δίνουν κάποια πράγματα, όπως είναι ο κ. Στανόπουλος, όπως είναι διάφοροι επιχειρηματίες της Κηφισιάς, όπως είναι ο κ. Στεργίου, όπως είναι όλοι αυτοί οι οποίοι μας βοηθάνε πάντοτε, πάντοτε, πάντοτε. Και πολλοί άλλοι που δεν θέλουν. Ναι. Έχουμε ολοκληρώσει τα του δικού σου χαρτοφυλακίου? Δεν ολοκληρώνονται ποτέ, αλλά θα ήθελα εδώ να βάλω μια τελεία, γιατί πρέπει να μιλήσει και η κυρία Παπαδημητρίου, που είναι η πρόεδρος πολιτισμού. Θα πάμε σε ένα βίντεο. Για να έχουμε τη σύνδεση σε πολύ λίγο με την Πρόεδρο, για να μας δώσει τις εκδηλώσεις τώρα για μικρούς και μεγάλους τις δράσεις. Θέλω να πάμε από την Κηφισιά στο Δήμο Φιλής, να ακούσουμε από τον ίδιο τον Δήμαρχο, τον κύριο Χρήστο Παππού, τις ευχές για όλους τους δημότες, υγεία, πραγματικά να είναι ένα καλύτερο 2022. Ήταν πανέμορφο και το άναμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου, γιατί παρακολούθησα το ρεπορτάζ διαζώσεις, το άναμα του δέντρου. Πάμε να ακούσουμε το Δήμαρχο Φιλής, τον κύριο Χρήστο Παππού, και να επιστρέψουμε. Καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά, ευτυχισμένο το νέο έτος και να πάνε τα πάντα σε όλους και όλα καλά. Λοιπόν, υπέροχη εκδήλωση, γιατί την παρακολούθησα, και συγχαρητήρια και στον κύριο Χρήστο Παππού, τον Δήμαρχο της Φιλής, και στους συνεργάτες του, στον κύριο Μαυροϊδάκο, στον πρόεδρο του πολιτιστικού οργανισμού, γιατί έγινε εξαιρετική δουλειά και εξαιρετική εκδήλωση. Λοιπόν, επιστρέφω μετά των εκδηλώσεων, γιατί θέλετε να ξέρετε save the date και σημειώνετε ημερομηνίες και ώρες, για να πάρετε τα παιδιά σας και να πάτε στις δράσεις αυτές για μικρούς και μεγάλους. Έχουμε την κυρία Λίλα Παπαδημητρίου, είναι η πρόεδρος του πολιτιστικού οργανισμού, Δημήτρης Βικέλας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι χρονιά κάνετε, πολλά. Είστε καλά? Υπομονή και ελπίδα, τίποτα άλλο. Υπομονή και ελπίδα, και προσπαθούμε να χαμογελάσουμε. Είναι δύσκολα βγαίνει το χαμόγελο με όλα αυτά που συμβαίνουν, αλλά νομίζω ότι όλοι οι Δήμοι στην περιφέρεια Αττικής βοηθάτε χιλιάδες κόσμου να χαμογελάσει πάλι. Ακριβώς όπως το λέτε, γιατί πιστεύω ότι ο πολιτισμός έρχεται για να αμβλύνει αυτές τις αιχμηρές γωνίες της σκληρής πραγματικότητας που είμαστε αναγκασμένοι όλοι να βιώνουμε 2 χρόνια. Ναι. Και τώρα νιώθω ότι πρέπει να αρχίζει να φεύγει λίγο-λίγο το γκρίζο από τη ζωή μας. Έστω με αυτή τη χρυσόσκονη των Χριστουγέννων. Μακάρι. Να μπορέσουμε να ανοίξουμε την αγκαλιά μας και να μην μπορούμε να αγκαλιάσουμε ούτε τους δικούς μας ανθρώπους, αλλά τουλάχιστον η ελπίδα ότι του χρόνου θα είναι λίγο διαφορετικά. Αυτά τα Χριστούγεννα είναι λίγο καλύτερα από πέρσι, γιατί είμαστε εμβολιασμένοι, οι σόφρονες είμαστε εμβολιασμένοι και οι νοήμονες άνθρωποι. Διότι όλα τα άλλα που ακούγονται είναι θέατρο παραλόγου, για μένα τουλάχιστον. Και δυστυχώς έχουμε χάσει πάρα πολλούς δικούς μας ανθρώπους, κυρία Παπαδημητρίου. Πάρα πολύ. Το λέω γιατί είστε ένας άνθρωπος που έχετε αφιερώσει τη ζωή σας στον πολιτισμό, στην ιστορία, στην τέχνη, στο πνεύμα. Προσπαθούμε λοιπόν, όπως λέτε, και μέσω του πολιτισμού να αμβληθούν όλες αυτές οι κακές σκέψεις, οι αρνητικές σκέψεις, και εν πάση περιπτώσει να πείσουμε όσους μπορούμε περισσότερους συμπολίτες μας να εμβολιαστούν με την πρώτη δόση, τη δεύτερη δόση, την τρίτη δόση, για να δούμε πώς θα πορευθούμε. Λοιπόν, πάω στα ευχάριστα, γιατί βλέπω ότι υπάρχει και ένας Άγιος Βασίλης που τον συναντάμε. Να σας πω και κάτι το οποίο μπορεί να σας χαροποιήσει. Προχτές πήγα στο νοσοκομείο των Παιδών, συνόδευσα την εγγονή μου που είναι 6 χρονών και λέγεται Αμαλία, και πραγματικά μου έκανε εντύπωση η προσέλευση των γονιών με τα παιδιά τους από 5 ετών και πάνω.
κάθισα περίπου 3/4, έδινα συγχαρητήρια στους γονείς, μπορεί να με περάσανε για γραφική, έδινα συγχαρητήρια στους γονείς που μπαίνανε και βγαίνανε με τα παιδιά τους από το χεράκι. Ήτανε συγκινητικές οι στιγμές, τουλάχιστον αυτές που βίωνα εγώ ως γιαγιά και όχι ως μαμά. Βέβαια, και το εξάχρονο παιδάκι να εμβολιαστεί, λοιπόν, όντως είναι μεγάλη προσέλευση για παιδιά από 5 έως 11 ετών. Οι γονείς ανταποκρίθηκαν, έβλεπα και τον Υπουργό Υγείας πήγε με το 7χρονο αγοράκι του. Λοιπόν, το μήνυμα είναι εμβόλιο, 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 μαζί με τα μέτρα ασφαλείας. Ακριβώς. Εμείς προσπαθήσαμε στο Δήμο Κηφισιάς να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις περιορισμένες σε εξωτερικούς χώρους οι περισσότερες και μέσα θα έχουμε αναγκαστικά μόνο 2 θέατρα για παιδιά, 2 θεατρικές παραστάσεις. Η μία δόθηκε ήδη με μεγάλη επιτυχία στο πολιτιστικό του Δήμου, πάντοτε με αυστηρή επιτήρηση, με πιστοποιητικά εμβολιασμού μόνο και τίποτα άλλο. Υπήρξαν κάποιοι γονείς που ήρθανε, αλλά δεν μπορέσαμε να τους βάλουμε μέσα. Γιατί δεν είχαν πιστοποιητικό μαζί τους, ούτε σκαναρισμένο στο κινητό τους. Λυπήθηκα γι' αυτό, διότι τα παιδιά δεν φταίνε σε τίποτε. Αλλά έτσι έπρεπε να γίνει. Τηρούμε αυστηρά τα μέτρα. Αυτά. Λοιπόν, και οι άλλες εκδηλώσεις είναι σε εξωτερικούς χώρους. Ωραία, να πιστεύουμε αναλυτικά, κύριε Παπαδημητρίου, επειδή σας έχουμε απόψε εδώ. Ναι. Να σας πω αυτές που πρόκειται. Χτες έγινε μια πολύ ωραία εκδήλωση στους δρόμους Κηφισιάς, παρόλο ότι το νερόχιονο έπεφτε αρκετό. Ντυθήκαν αγιοβασίλειδες, πολλοί κυφισώτες, και κάναν έναν περίπατο περίπου 3 χιλιόμετρων. Ήταν η επέλαση των αγιοβασίλειδων στο εμπορικό κέντρο της Κηφισιάς. Καλή είδηση αυτή. Ναι. Γιατί έχουμε την επέλαση της πανδημίας, προτιμάμε φυσικά την επέλαση των Αγιοβασίλειδων. Επέλαση των Αγιοβασίλειδων. Πρόεδρε, να πάμε στην παραμονή, γιατί βλέπω πάρα πολύ όμορφα και τον Άγιο Βασίλειο στους δρόμους. Βλέπω το Έλκυθρο. Βλέπω 2 η ώρα στο εμπορικό κέντρο της Κηφισιάς. Και να δώσουμε και παραμονή πρωτοχρονιάς. Πάρα πολύ όμορφα, γιατί έχετε και εκεί χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Να τις δώσουμε και αυτές τις 4 εκδηλώσεις. Ναι. Ο Άγιος Βασίλης θα ξαναζωντανέψει λίγο στους δρόμους της Κηφισιάς, χαρίζοντας χαμόγελα και ελπίδα στα παιδιά. Και θα υπάρχει και ένα έλκυθρο που θα φωτογραφηθεί, θα φωτογραφηθούν τα παιδιά με τον Άγιο Βασίλη. Επίσης, στις 24 Δεκεμβρίου, την Παρασκευή, και στις 2 η ώρα το μεσημέρι έχουμε στο εμπορικό κέντρο της Κηφισιάς, στο Shoppingland, το μεταμορφώνουμε σε μια μουσική σκηνή με ένα κεφάτο χορευτικό πάρτι με τους Da Band, είναι μια ορχήστρα νεανική, εξαμελές σχήμα, και νομίζω ότι θα σκορπίσει χαμόγελα και λίγη χαρά στους δημότες που το έχουν τόση πολύ μεγάλη ανάγκη. Mm-hmm. Μετά συνεχίζουμε με μια ορχήστρα η οποία είναι αρκετά γνωστή και μας την έχει προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος της Κηφισιάς. Είναι μια μπάντα πνευστών, 7 μουσικών, και οι οποίοι υπόσχονται να αναδείξουν το ηχόχρωμα των συγκεκριμένων οργάνων και να σκορπίσουν φωτεινά χαμόγελα μέσα από διασκευές διάσημων κομματιών pop, funk και disco στους δρόμους της Κηφισιάς. Ωραία. Και το Πνεύμα των Χριστουγέννων, μια θεατρική παράσταση για τα παιδιά του Καρόλου Ντίκενς, που ο Κάρολος Ντίκενς είχε πει το χαρακτηριστικό: «Εγώ θα τιμήσω τα Χριστούγεννα στην καρδιά μου και θα προσπαθήσω να τα κρατήσω εκεί όλο το χρόνο». Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να πει ο Ντίκενς για αυτές τις ημέρες. Και έχουμε το Πνεύμα των Χριστουγέννων, το Πνεύμα της Αγάπης, της Γενναιοδορίας και της Καλοσύνης. Αυτό το Πνεύμα των Χριστουγέννων φώτισε την καρδιά και το μυαλό του άπλιστου και τσιγκούνι Σκρούτζ του παραμυθιού και τον μεταμόρφωσε σε έναν σωστό και αληθινό άνθρωπο. Άρα τα παιδιά θα πάρουν και ένα μήνυμα παιδαγωγικό, αν θέλετε, από τον Κάρολο Ντίκενς. Βέβαια. Λοιπόν, και αυτά. Έχουμε και την παραμονή 31 Δεκεμβρίου. Κολοκοτρώνη και Λεβίδου, 1 η ώρα, ο Θάνος Ολύμπιος, στα χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Το δίνουμε και αυτό, για θα τα ξαναπούμε του χρόνου, κυρία Παπαδημητρίου, με το καλό, το 2022. Λοιπόν, να είστε καλά, καλές γιορτές. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά. Εύχομαι φέτος το χριστουγεννιάτικο δέντρο να έχει στολίδια του υγεία, πίστη και ελπίδα.
Τίποτα ναι, άλλο. Ναι, να είστε καλά. Και εγώ μαζί, και εγώ μαζί τα ίδια εύχομαι. Να είστε καλά. Κυρία Βλάχου, καλές γιορτές. Γεια σας, υγεία. Γεια σας. Υγεία, υγεία, υγεία. Σε όλους. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλά. Γεια σας. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με τον Δήμο Χαϊδαρίου. Έχουμε τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Μάνο Πετούση, το γνωστό καλλιτέχνη, Δήμος Εγάλεων, να δούμε όλο το πρόγραμμα της περιφέρειας Αττικής. Λοιπόν, έχουμε πολλά ακόμη. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως. Λοιπόν, επανήλθαμε εδώ. Είμαστε 4 λεπτά μετά τις 7.30, ζωντανά σημείο αναφοράς στο Άττικα. Λοιπόν, θα παραμείνουμε στην περιφέρεια Αττικής και θα πάμε στην εκδήλωση που έγινε το πρωί, μια πολύ σημαντική εκδήλωση, στο Ζάπιο Μέγαρο, από την περιφέρεια ΕΣΝΑ. Το Master Plan παρουσιάστηκε, κυρίες και κύριοι, για την ανακύκλωση. Είναι το μεγαλύτερο στίχημα. Είχαμε υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων για την προμήθεια του εξοπλισμού. Πάμε να παρακολουθήσουμε τι δήλωσαν και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κύριος Γιώργος Πατούλης και ο κύριος Μανώλης Γραφάκος, είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Έχει έρθει η ώρα να πετύχουμε τους στόχους μας και στην ανακύκλωση και στη διαχείριση των απορριμμάτων και κυρίως να τρέξουμε για να μην μείνουν αδιάθετοι ευρωπαϊκοί πόροι, όπου δυστυχώς η προηγούμενη κυβέρνηση παρέδωσε ένα άδειο σιρτάρι χωρίς ούτε μία έτοιμη μελέτη για να μπορούμε να δημοπρατήσουμε. Είμαστε πια όριμοι, δημοπρατούμε. Τα έργα θα γίνουν και η ζωή των Αθηνών θα γίνει καλύτερη. Σήμερα ξεκινάμε, όπως υποσχεθήκαμε πριν 2 χρόνια, σε αυτή την αίθουσα, ότι η ανακύκλωση θα αποτελεί το σημαντικότερο κομμάτι της Αττικής μας. Ήδη και τα ζητήματα των βιοαποβλήτων και των ρευμάτων, τα οποία θα βρεθούν σε κάθε γειτονιά της Αττικής, είναι έτοιμα. Πρέπει να δουλέψουμε και κυρίως πρέπει να δημιουργήσουμε υποδομές. Υποδομές ανακύκλωσης, σαν αυτές που δημιουργεί σήμερα η περιφέρεια, κάνοντας και αυτή στο επίπεδο της Αττικής το δικό της καθήκον, και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές του ενιαίου συνδέσμου, αλλά και υποδομές οι οποίες θα διαχειρίζονται τα απόβλητά μας και από εκεί θα μπορούμε να κάνουμε ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών. Λοιπόν, πολύ σημαντικό το στίχημα αυτό και το master plan που παρουσιάστηκε θέτει τους στόχους υλοποίησης για την ανακύκλωση. Είναι η ίδια μας η ζωή, διαχείριση αποβλήτων. Λοιπόν, πάμε να δούμε το εορταστικό πρόγραμμα, γιατί ανακοινώθηκε για τις εκδηλώσεις από την περιφέρεια στο πεδίο του Άρεως, στο πάρκο μας, στο αγαπημένο μας πάρκο. Λοιπόν, ξεκινούν το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, η πρεμιέρα, σήμερα, 20-26 Δεκεμβρίου είναι το πρόγραμμα που σας δίνω εγώ τώρα. Έχουν ξεκινήσει από την Παρασκευή, είχαμε την πρεμιέρα και τώρα πάμε στην επόμενη ανακοίνωση για το 20-26 Δεκεμβρίου. Είναι σε εξέλιξη το πλούσιο πρόγραμμα των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους. Δίνω συγκεκριμένα κάποια στοχευμένα, γιατί υπάρχει ο μάγος Σανκάρα για μικρούς που τον λατρεύουν. Υπάρχουν συναυλίες με πάρα πολύ ενδιαφέροντα σχήματα. Υπάρχει συναυλία με την κυρία Σπασία Στρατηγού, με εξαιρετικούς καλλιτέχνες. Η κυρία Μέρη Βιδάλη και ο κύριος Χάρης Ρώμας δουλεύουν για τον πολιτισμό με εξαιρετικές επιδόσεις, βλέπω. Το παιδικό θέατρο, παράσταση τα Χριστούγεννα του Σκρούτζ, τονίζω ότι είναι για μικρούς και μεγάλους. Συνεχίζονται οι παραστάσεις και τα διαδραστικά με τις απουνόφουσκες που λατρεύουν τα μικρά παιδιά. Συναυλίες με την ορχήστρα, με τον κύριο Χάρη Πανόπουλο, με εξαιρετικούς καλλιτέχνες. Είναι σε εξέλιξη από την Παρασκευή, γιατί μας ρωτάτε. Επισκεφτόμαστε το αγαπημένο μας πάρκο, στο πεδίο του Άρεως, στην καρδιά της Αθήνας, και περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, θέλω εδώ, ολοκληρώνοντας, να δώσω και μια πολύ σημαντική είδηση για τους συμπολίτες μας με νοητική υστέρηση.
ο Περιφερειάρχης Αττικής και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Εκπώνησε λοιπόν ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα, Αττική 2014-2020, από εκεί η χρηματοδότηση, και μιλώ για 9.318.000. Είναι 21 δομές οι οποίες θα στηριχθούν, θα θωρακιστούν. Βλέπετε το φωτογραφικό υλικό, γιατί εδώ μετράει πάρα πολύ εικόνα. Υλοποιείται. Έχουμε 21 δομές και η Περιφέρεια Αττικής, θα δώσω και τη δήλωση από τον Περιφερειάρχη, γιατί είχαμε επίσκεψη δική του, στη στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης, Μαρσίμη. Λέει λοιπόν ο Περιφερειάρχης ότι στην Περιφέρεια Αττικής αποτελεί, είναι η βασική μας προτεραιότητα, η κοινωνική προστασία και η υποστήριξη στην ανθρώπων που μας έχουν περισσότερο ανάγκη. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό έργο. Είναι η στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης, Μαρσίμη, και συνολικά είναι οι 21 αντίστοιχες δομές, οι οποίες χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια Αττικής 2024-2020 μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Ο ίδιος ο Περιφερειάρχης εκεί το επισκέφθηκε και νομίζω ότι και για τις ημέρες που βιώνουμε, αυτές τις Άγιες ημέρες, είναι πολύ σημαντικές ειδήσεις αυτές. Για όλους τους συμπολίτες μας που έχουν περισσότερο ανάγκη, μιλώ για τα άτομα με νοητική στέρηση. Λοιπόν, θα πάμε στο Δήμο Χαϊδαρίου, σημείο αναφοράς. Ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, ο οποίος είναι και ο αντιδήμαρχος πολιτισμού και παιδείας του Δήμου, ο δήμαρχος, ο κύριος Βαγγέλης Τηνιακός. Κύριε αντιδήμαρχε, καλησπέρα. Ο κύριος Μάνος Πετούσης. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, εξαιρετικός ηθοποιός, σκηνοθέτης, εμείς σας ξέρουμε όλοι, ναι. Ούτως ή άλλως. Αγαπήσαμε πολύ και το νησί και τις μάγισσες της Μήνης και πολλά άλλα δικά σας. Αλλά απόψε αγαπάμε Χαϊδάρι και θα ενημερωθούμε για το πόσο όμορφο πρόγραμμα έχετε ετοιμάσει. Τα συζητάσαμε και χθες το βράδυ που ήσασταν και σε εκδήλωση. Έχουν ξεκινήσει εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια. Ναι, να πω και μια καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές. Mm-hmm. Εντάξει, εδώ βέβαια είμαι πια με άλλη ιδιότητα, αυτή του Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Παιδείας και Απασχόλησης του Δήμου Χαϊδαρίου. Η αλήθεια είναι ότι μετά από πάρα πολύ καιρό και με μια πανδημία η οποία πραγματικά μας έχει τσακίσει όλη την Ελλάδα και το Δήμο Χαϊδαρίου, φέτος ξεκινήσαμε δειλά-δειλά να οργανώνουμε κάποιες δράσεις, κάποιες εκδηλώσεις στο Δήμο. Ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες, μια-δυο μέρες ακόμα, και ο ερωταστικός στολισμός, που οφείλω να πω ότι είμαι πραγματικά πολύ περήφανος, γιατί από ό,τι ακούγεται γενικά από τους δημότες, πρώτη φορά ο Δήμος Χαϊδαρίου έχει κάνει ένα στολισμό από άκρη σε άκρη. Φέτος η αλήθεια είναι ότι φοβηθήκαμε λόγω της πανδημίας να μπούμε σε μια διαδικασία παιχνιδιών με παιδιά και που θα προκαλούν συνωστισμό. Οπότε είπαμε να τα αφήσουμε για του χρόνου και δώσαμε περισσότερη έμφαση σε ό,τι έχει να κάνει με την παράδοση. Δόξα τω Θεώ, ο Δήμος Χαϊδαρίου έχει αρκετούς συλλόγους, οπότε κάθε μέρα έχουμε και μία εκδήλωση που διοργανώνουμε, συνδιοργανώνουμε με τους συλλόγους του Δήμου Χαϊδαρίου. Στις 22 βέβαια του μήνα και στις 27 έχουμε δύο πολύ ωραίες εκδηλώσεις, οι οποίες είναι ασυνήθιστες, δεν συνηθίζονται στους Δήμους. Θα βγούμε με ένα τεράστιο φορτηγό και θα πάμε εμείς στον κόσμο. Έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας το συγκρότημα Τριώδιο. Πολύ όμορφο. 22 του μήνα, ναι, θα ξεκινήσουμε. Μεθαύριο, Τετάρτη, κύριε Αντιδήμαρχε. Μεθαύριο, Τετάρτη, 22 του μήνα. Τετάρτη, 22 του μήνα, ναι, 6.30 ώρα το απόγευμα. Mm-hmm. Θα ξεκινήσουμε στο δάσος, θα ξεκινήσουμε από το δάσος. Θα γυρίσουμε όλο το δάσος Χαϊδερίου, θα πάμε στο Δαφνί, θα πάμε στην Αθέα, στην Άνω Κυκάτο. Και στις 27, το έχουμε σπάσει στα δύο, γιατί είναι πολύ μεγάλη απόσταση. Και στις 27 πάλι το ίδιο στο κεντρικό Χαϊδάρι και στη Γρηγορούσα. Αυτό δεν ξέρω, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ και σαν ιδέα, και
θα ακολουθήσω και εγώ με το φορτηγό. Τώρα βέβαια τραγούδι δεν θα πω, αλλά θα είμαι δίπλα στους καλλιτέχνες, μουσικούς και θα γυρίσουμε γειτονιά-γειτονιά, σπίτι-σπίτι, όλο το Χαϊδάρι. Είναι η μεγαλύτερη χαρά που έχω αυτή τη στιγμή για αυτές τις δύο δράσεις. Όχι ότι υποτιμώ τις άλλες, έτσι σε καμία περίπτωση. Αλλά, είναι πολύ ευρηματικό όμως, αντιδήμαρχε, γιατί έρχεστε κοντά μας, ερχόμαστε όλοι κοντά, γινόμαστε όλοι, αν θέλετε, έτσι μια παρέα, μια οικογένεια, γιατί η αλήθεια είναι ότι λόγω πανδημίας ζούμε αυτή τη μοναξιά συνεχώς, με το να προσέχουμε, να μην μπορούμε να είμαστε όλοι μαζί, να είναι πολλής κόσμος μαζί. Άρα εδώ τώρα έρχεται ο Δήμος Χαϊδαρίου και μας συναντά. Ακριβώς. Αυτό ήταν και το σκεπτικό με τον Δήμαρχο, να φύγουμε και να πάμε εμείς στους πολίτες, να πάμε εμείς στις γειτονιές, να πάμε εμείς στα σπίτια, να τους χτυπήσουμε το κουδούνι και να διασκεδάσουμε, να τραγουδήσουμε μαζί τους με ωραίες μουσικές από όλη την Ελλάδα, με τραγούδια, με χορούς, με ό,τι αγαπάει ο καθένας. Ευφιέστατο. Συγχαρητήρια και σε εσάς και στον Δήμαρχο, τον κύριο Βαγγέλη Ντινιακό, για το κόνσεπτ αυτό. Και είδαμε και από τις εικόνες, πραγματικά έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά. Νομίζεις πραγματικά ότι, δεν ξέρω, μπορεί και να βρίσκεσαι και εκτός Ελλάδος, γιατί τα προηγούμενα χρόνια μπορεί και κάποιοι να ζηλεύαμε την Βιέννη. Λοιπόν, νομίζω ότι φέτος, με τις εικόνες που παίρνουμε από όλους τους Δήμους, έχει γίνει τόσο υψηλής αισθητικής δουλειά και πανέμορφη, όπου, κύριε Πετούση, νομίζω ότι δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από όλους τους ευρωπαϊκούς Δήμους. Επειδή ταξιδεύω πολύ συχνά στο εξωτερικό και έχω εικόνες πώς στολίζουν και στη Βιέννη που είπατε και στη Ζυρίχη, νομίζω ότι πια δεν έχει Ελλάδα, δεν έχουν οι Δήμοι να ζηλέψουν τίποτα, ούτε η Αθήνα να ζηλέψει τίποτα, όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις. Και ένα παραπάνω και ο Δήμος Χαϊδαρίου, που πραγματικά οι δρόμοι του έχουν γίνει πανέμορφοι. Προχθές πήγα έτσι μια βόλτα στους κεντρικούς δρόμους και συνειδητοποίησα, επειδή παρακολουθούσα βήμα-βήμα το στολισμό, συνειδητοποίησα ότι στο Δήμο Χαϊδαρίου πρέπει να έχουμε ξεπεράσει τις 30 με 35.000 λαμπάκια. Φαντάζομαι, καταλαβαίνετε τι δουλειά έχει. Να πηγαίνει δέντρο-δέντρο, λαμπάκι-λαμπάκι και να τοποθετήσει. Κλαδάκι-κλαδάκι. Κλαδάκι-κλαδάκι, 30.000. Αλλά ήταν μια πολύ ωραία διαδικασία, που η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν την είχα ξαναζήσει στο παρελθόν, αλλά την έζησα και τη ευχαριστήθηκα και νιώθω κομμάτι όλης αυτής της διαδικασίας. Βέβαια. Αντιδήμαρχε, λοιπόν, να δούμε και τα υπόλοιπα, γιατί ξέρω ότι σκέφτεστε και για όσα είναι σε εξέλιξη, για όσα θα γίνουν, για να καλύψουμε μέχρι και το τέλος αυτών των γιορτών, δηλαδή μέχρι και την επιστροφή των παιδιών στα σχολεία 10 Ιανουαρίου. Έχουμε κάθε μέρα από μια εκδήλωση, τι έχουμε ανακοινώσει ήδη, και με τους Κρήτες και με τους Πόντιους, και έχουμε και μια χροδία. Έχουμε το τριώδιο, αυτό που σας είπα, την εκδήλωση. Έχουμε μια εκδήλωση γρηγορούσα που με το δικό μας το συγκρότημα και θα δημιουργήσουμε μια πολύ μεγάλη γιορτή στη Γρηγορούσα. Κοιτάμε να καλύψουμε όλες τις περιοχές και να πάμε εμείς, αυτό που σας είπα πριν, να πάμε εμείς και στις γειτονιές, να πάμε εμείς στους δημότες. Νομίζω ότι τα καταφέραμε φέτος, καταφέραμε. Και έχω την εντύπωση ότι φέτος οι Χαϊδαριώτες θα έχουν τη μεγάλη χαρά και την μεγάλη τιμή να απολαύσουν γιορτές, έτσι όπως πολύ πιθανόν στο παρελθόν στην πόλη να μην τις είχαν ξανασυναντήσει. Δεν μπορούσε να γίνει. Λοιπόν, κλείνοντας, να ρωτήσω για τους δικούς σας στόχους, που ταυτόχρονα είναι και οι ευχές σας, επειδή τα λέγαμε και και τηλεφωνικά εμείς. Και τηλεφωνικά, Για τον πολιτισμό και την παιδεία, γιατί εκεί έχετε αφοσιωθεί, έχετε αφιερώσει όλο σας το χρόνο. Στο Χαϊδάρι, ποιοι είναι οι βασικοί σας στόχοι? Ο βασικός μας στόχος είναι να καταφέρουμε επιτέλους το Μπλοκ 15 να περάσει στο Δήμο Χαϊδαρίου, να μπορούμε να έχουμε τη διαχείριση, να μπορέσουμε να το κάνουμε
μουσείο. Να ξεκινήσουν επιτέλους τα πολιτιστικά τμήματα, τα οποία είναι έτοιμα τώρα αυτές τις μέρες, θα ξεκινήσουν όλα τα μαθήματα. Ετοιμάζουμε ανοιχτό πανεπιστήμιο, το οποίο θα ξεκινήσει και αυτό καλώς εκόνων των πραγμάτων από το Φεβρουάριο. Πολύ σημαντική είδηση. Ναι, η ευχή όλων μας είναι να καταφέρουμε κάποια στιγμή να τελειώσουμε από όλη αυτή την ταλαιπωρία που περνάμε εδώ και 2 χρόνια σχεδόν, και να μπορέσουμε να ξαναμπούμε ελεύθερα και στα θέατρα και στους κλειστούς χώρους, χωρίς να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός των εμβολιασμένων, μη εμβολιασμένων, τεστ και όλα αυτά. Στα παιδιά βρισκόμαστε πάντα δίπλα τους. Ετοιμάζουμε πάρα πολλές δράσεις για τα παιδιά των σχολείων, η γυμνάσια Λύκεια, με την ελπίδα ότι θα τελειώσει όλο αυτό και θα μπορέσουμε να κάνουμε πολύ πιο πολλά πράγματα, γιατί έχουμε ήδη έτοιμο ένα πρόγραμμα με τον Δήμαρχο σε ό,τι έχει να κάνει με την παιδεία και τον πολιτισμό, και είμαστε σε επαγρύπνηση να ξεκινήσουμε να το εφαρμόζουμε. Mm-hmm. Να το τρέχουμε. Έτσι, ρεπορταζιακά, επειδή συζητάμε σημείο αναφοράς για την πανδημία, έχετε εικόνα, κύριε Πετούση, γιατί τα παιδιά, βλέπω ότι και οι γονείς και τα μικρά παιδιά πηγαίνουν, κλείνουν ραντεβού, εμβολιάζονται. Μιλώ και τώρα για τα 5χρονα, τα 11χρονα, τα 7χρονα. Ναι. Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση. Δεν έχετε αδικό. Το βλέπω και εγώ εδώ παρακολουθώντας τα σχολεία με τους δασκάλους του Χαϊδαρίου και τους καθηγητές, ότι έχουν αρχίσει σιγά σιγά και μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία οι γονείς. Και νομίζω πολύ καλά κάνουν, γιατί οφείλουμε. Το οφείλουμε στον εαυτό μας, το οφείλουμε στους διπλανούς μας, το οφείλουμε στους γονείς μας, στους παππούδες μας. Αν δεν βοηθήσουμε ο καθένας από το μετερίζι του, έχω την εντύπωση ότι δεν θα τελειώσει πια όλο αυτό το οποίο μας έχει βρει. Αλλά νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Πολύ καλό δρόμο. Ισχύει. Λοιπόν, να σας ευχηθούμε καλές γιορτές. Καλές για γιορτές όλους τους όλο χαϊδαριώτες. Λοιπόν, χαρά σε Ευαγγέλια, γιατί θα είναι πολύ όμορφα όλα αυτά που έχετε ετοιμάσει μαζί με τον Δήμαρχο, τον κύριο Ευαγγέλη Τενιακό. Να είστε καλά. Ο κύριος Μάνος Πετούση, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Παιδείας. Λοιπόν, ενημερωθήκατε από τους πρωταγωνιστές. Καλές γιορτές. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα παραμείνουμε δυτικά και θα πάμε Γάλεο, γιατί υπάρχει ένα πολύ όμορφο χριστουγεννιάτικο χωριό, γεμάτο εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ από την συνάδελφο, την Εύα τη Σουλούκου. Άνοιξε τις πύλες του το χριστουγεννιάτικο χωριό στο Εγάλεο. Πολλές εκπλήξεις περιμένουν τα παιδιά που θα έχουν την ευκαιρία να διασκεδάσουν με πλούσιες δράσεις, παιχνίδια, αγαπημένους ήρωες καρτούνς και δημιουργικές δραστηριότητες. Το παραμυθένιο χριστουγεννιάτικο χωριό του Δήμου Εγάλεο υποδέχεται τους μικρούς μας φίλους. Μέχρι τις 6 Ιανουαρίου στην πλατεία Σταυρωμένου στο μετρό Εγάλεο, μικροί και μεγάλοι θα ζήσουν μοναδικές στιγμές με πλήθος δράσεων όπως ο πύργος της Έλσα από το Frozen, ο Άι Βασίλης με το έλκυθρό του, face painting, ο μπαλονάς, καρτούνς με αγαπημένους χριστουγεννιάτικους ήρωες και εργαστήρια ζωγραφικής, ζαχαροπλαστικής και κατασκευών. Λοιπόν, ωραίες εικόνες, πάρα πολύ όμορφες εικόνες, και θέλουμε την επίσκεψη του Άγιου Βασίλη, γιατί καθημερινά με όλα αυτά που διαδραματίζονται με την πανδημία, πραγματικά ο κόσμος μου λέει δεν μπορούμε ούτε καν να χαμογελάσουμε. Έχουμε ανάγκη λοιπόν πάρα πολύ, και αλλάζει η διάθεση, μπαίνει σε αυτή την ψυχολογία. Περιμένουμε την παραμονή των Χριστουγέννων την Παρασκευή, για να δούμε, εν πάση περιπτώσει, να το δούμε και ξανά διαφορετικά, να χαμογελάσουμε. Λοιπόν, δυστυχώς θα κλείσουμε με τον Υπουργό Υγείας, γιατί την Τετάρτη μεθαύριο θα ανακοινωθούν τα νέα μέτρα σε σχέση και με εσάς που είστε εμβολιασμένοι. Δυστυχώς η μετάλλαξη όμικρον έχει απειλήσει όχι μόνο την Ελλάδα, παγκοσμίως όλο αυτό τις Άγιες ημέρες των εορτών, για το πώς θα μπορέσουμε να μπούμε στους κλειστούς χώρους, στα εστιατόρια, στα μπαρ, στα κλαμπ, στα νυχτερινά κέντρα, για να διασκεδάστε. Άρα, εδώ σκέφτονται και το τεστ, το rapid test, όπου θα το πληρώνουν οι εμβολιασμένοι, για να έχει γίνει ο έλεγχος πριν μπείτε στο κλειστό χώρο, γιατί είναι γνωστό, κυρίες και κύριοι, ότι και οι εμβολιασμένοι κολλάνε, νοσούν και μεταδίδουν. Λοιπόν, κλείνουμε με τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος μίλησε για τα rapid test.
στον Sky στους συναδέλφους και μεθαύριο Τετάρτη περιμένουμε τα νέα μέτρα. Με αυτό θα κλείσουμε. Καλό βράδυ. Εμείς αυτό γενικώς που εξετάζουμε και δεν είναι μόνο από τα ρεβεγιόν, είναι αυτό το οποίο δυστυχώς ενώ καλέσαμε τον κόσμο δεν υπήρξε η ανταπόκριση που θα θέλαμε. Αν θυμόσαστε την εβδομάδα του τέστινγκ, ότι κάποια στιγμή και για τους λόγους τους οποίους εξέθεσε πριν ο κύριος Στραβελάκης να βλέπουμε την πραγματική εικόνα, θα θέλαμε να υπήρχε ένα τεστ συνολικά όλου του πληθυσμού. Οπότε υπ' αυτήν την έννοια το κομμάτι με αυτό το σκεπτικό που σας λέω, δηλαδή να μπορέσουμε κάποια στιγμή και σε εμβολιασμένους και σε ανεμβολίαστους να βρούμε μια συνολική επιδημιολογική εικόνα της χώρας, είναι κάτι το οποίο το εξετάζουμε και θα το συζητήσουμε.